Λίμπερο 107,4. Νιώθει. Σήμερα θέλαμε να ακούσει ο κόσμος του Ηρακλή σε μια διαφορετική, θέλω να πιστεύω, συνέντευξη τον κύριο Παπαθανασάκη, ο οποίος είναι τώρα στην γραμμή μας. Καλησπέρα, τι κάνετε, είστε καλά? Καλησπέρα, Γιώργο. Είστε καλά? Πολύ καλά. Καλύτερα από χθες το βράδυ ή γενικά είστε πολύ καλά τις τελευταίες μέρες? Εγώ δεν ήμουνα, δεν είχα πρόβλημα χθες το βράδυ. Όλος ο άλλος ο κόσμος είχε πρόβλημα για χθες το βράδυ. Πριν ξεκινήσουμε, αν μου επιτρέπετε, για χθες το βράδυ και για όλα τα υπόλοιπα που αφορούν εσάς και την ομάδα, να αναφέρουμε την είδηση και να σας πούμε παράλληλα και συγχαρητήρια για το ότι έχετε βοηθήσει εμπράκτος τον Νίκο τον Κιζερίδη, που αντιμετωπίζει ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα υγείας με τον καρκίνο που δυστυχώς έχει μπει στη ζωή του τα τελευταία χρόνια. Είναι στη Γερμανία, κάνει θεραπείες στο εξωτερικό. Και σήμερα ενημερωθήκαμε κάτι που κάνατε, εσείς θα μας πείτε, πριν από κάποιες μέρες, με το που μάθατε για το πρόβλημα υγείας του συγκεκριμένου ποδοσφαιριστή. Γιώργο, όλος ο κόσμος της Θεσσαλονίκης και Βόρειο Ελλάδα, πρέπει να βοηθάει ο ένας τον άλλον και δεν πειράζει ποιος είναι. Ηρακλής, η ΠΑΟΚ, η Άρης, όλοι μας πρέπει να βοηθάμε. Και στο γήπεδο παίζουμε σκληρά εναντίον μας, όλος ο κόσμος. Έτσι θα είμαστε ένας καλός λαός. Και είναι κάτι μικρό και λίγο και δεν έχω τίποτα άλλο να πω. Με το που ενημερωθήκατε πάντως ενδιαφερθήκατε για το πρόβλημα αυτό, έτσι? Είναι σοβαρό πρόβλημα και άμα μπορεί και άλλος κόσμος να βοηθήσουν λίγο, κάθε λίγο βοηθάει. Και μπορεί να είναι η διαφορά σε έναν άνθρωπο και σε μια οικογένεια. Είχατε την ευκαιρία να μιλήσετε και με τον ίδιο τον Νίκο τον Κιζερίδη ή απλά δόθηκε αυτή η οικονομική βοήθεια μέσω εσάς? Δεν έχω μιλήσει σε κανέναν εγώ. Ξανά συγχαρητήρια, γιατί είναι πολύ καλό παράδειγμα αυτή η κίνηση. Μακάρι να την ακολουθήσουν και άλλοι όταν μιλάμε για ζητήματα υγείας, χωρίς να κοιτάμε ομάδες, χωρίς να κοιτάμε χρώματα, χωρίς να κοιτάμε το οτιδήποτε άλλο. Πάμε. Γιώργο, ναι, παρακαλώ. Γιώργο, πρωτού πάμε, μπορώ να πω κάτι? Ό,τι θέλετε. Ό,τι θέλετε. Θέλω να χαιρετήσω το φίλο μου, το Αλέκο Κούκου. Ναι. Αυτό είναι το πρώτο. Και το δεύτερο... Να θυμίσουμε ποιος είναι ο κύριος που αναφέρεστε. Είναι ο 90χρονος φίλαθλος του Ηρακλή που πέρυσι μάλιστα τον είχατε βραβεύσει και του είχατε δώσει και φανέλα που είχε το νούμερο 90, φανέλα του Ηρακλή. Ένας πιστός φίλος του Ηρακλή, ο Αλέξανδρος Κούκος. Γέρος να είναι, στα 90 του χρόνια, νομίζω μας ακούει καθημερινά. Το δεύτερο πράγμα είναι πως άκουσα πως τηλεφωνήσατε τον εστιατόριο που είμαι. Κάποιον στον εστιατόριο και τους είπες να μην με αφήκουν να πιω κανένα ποτηράκι κρασί. Είναι φήμες, δεν ξέρω τι είναι αυτά που λέτε, είναι φήμες. Και εγώ είπα πώς μπορώ να πάω στο κύριο Μαντζούκη το show χωρίς να πιω ένα ποτηράκι. Α, μάλιστα, χρειάζεστε αλκοόλ δηλαδή για να βγείτε στην εκπομπή? Just joking. Σε καλή μεριά, σε καλή μεριά λέω. Στην υγειά σας, όχι σε καλή μεριά, το παίρνω πίσω. Να πάμε λίγο στα δύσκολα. Και μετά θα πάμε στα εύκολα. Okay. Θέλω να ξεκινήσω από κάτι που θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σοβαρό που αναφέρατε χθες και μιλάω για την τηλεοπτική εκπομπή στην ΕΤΡΙΑ που αποκαλύψατε για πρώτη φορά ότι υπάρχει ενδιαφέρον από κάποιους. Είπατε χαρακτηριστικά ότι θέλουν να μου πάρουν την ομάδα για δύο προτάσεις, για δύο πλευρές, δύο ομάδες, εσείς ξέρετε καλύτερα από εμάς, που σας πλησίασαν πρόσφατα τις τελευταίες μέρες. Και φυσικά ο κόσμος ενδιαφέρεται, κύριε Παπαθανασάκη, να μάθει ποιοι είναι αυτοί οι δύο, ποιες είναι οι δύο προτάσεις, ποιοι είναι αυτοί οι δύο που σας προσέγγισαν, πώς σας πλησίασαν, τι ακριβώς ζήτησαν για να εμπλακούν με τον Ηρακλή. Και τι τους είπατε, έτσι? Τι τους απαντήσατε? Γιώργο, εγώ χτες το βράδυ δεν έπρεπε να ανοίξω το στόμα μου, όμως με είχαν τρελάει μια εβδομάδα, ένα μήνα, πολλά πράγματα που ακούγαμε στα ράδια που δεν ήταν αλήθεια και τελευταία. Anyways, ήταν να μου μιλήσουν με through, how do you say through in, στα ελληνικά. Πώς είπατε, ποια λέξη?
through, από δικηγόρους. Ναι. Δεν έπρεπε, μπορεί να μην έπρεπε να πω τίποτα, και δεν είναι να μου πάρουν την ομάδα, είναι να μας πάρουν την ομάδα, γιατί άμα έρθει κάποιος και ξέρω είναι Ηρακλής και αγαπάει τον Ηρακλή με την καρδιά του, είναι διαφορετικό. Άμα έρθει κάποιος άλλος που δεν ξέρουμε τι θέλουν με αυτή την ομάδα, είναι και αυτό διαφορετικό. Και η αλήθεια είναι, δεν είμαι interested, πώς λέγεται, interested. Δεν ενδιαφέρεστε γι' αυτό. Δεν ενδιαφέρομαι για κάποιος να πάρει την ομάδα. Δεν πειράζει τι είναι τα λεπτά ή κάτι έτσι. Θέλω την ομάδα να είναι σε καλά χέρια όταν πήγω εγώ και να είναι στην Ευρώπη. Σου άρεσε αυτό, Γιώργο? Μακάρι να γίνει. Σε ποιον δεν αρέσει. Να το ξεκαθαρίσουμε λίγο αυτό. Μας λέτε ότι αυτές οι δύο πλευρές, αυτοί οι ενδιαφερόμενοι, είδατε εσείς ότι δεν είναι Ηρακλής, δεν έχουν σχέση με την ομάδα και δεν ενδιαφερθήκατε καν να το συζητήσετε. Γιώργο, αν κατάλαβα καλά με αυτό που είπατε πριν. Ναι ρε Γιώργο, ξέρω από πού έρχονται. Ξέρω από πού έρχονται αυτοί. Ή τα λεπτά τους από πού έρχονται. Ο κόσμος μπορεί να μάθει? Όχι. Ο κόσμος ξέρει. Ο Ηρακλήδες ξέρουν τι γίνεται όμως. Καλύτερα να μην μιλάμε τώρα, γιατί αυτό έγινε με δικηγόρους και, σου είπα, καλύτερα... Ήρθε κάποιος δικηγόρος που εκπροσώπησε αυτές τις δύο πλευρές και έκαναν την πρόταση για την οποία δεν ενδιαφέρεστε και κλείνει εδώ το θέμα. Επειδή είπατε 2-3 φορές και χθες το αναφέρατε και στην τηλεοπτική σας συνέντευξη ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα, τις τελευταίες μέρες δεχτήκατε πίεση. Δεν αισθανθήκατε καλά, νιώσατε πιεσμένος από αυτά που ακούγονται στα ραδιόφωνα ή οτιδήποτε άλλο. Σας στεναχώρησε, σας άγχωσε όλη αυτή η κατάσταση και ποια είναι ακριβώς αυτά που δεν σας άρεσαν να τα ακούτε? Γιώργο, ήταν πολλά πράγματα. Για μήνες τώρα ακούω πράγματα, όμως εγώ ξέρω που θα πάει ο Ηρακλής. Μπορεί να μην έχουμε κάνει όλα τα πράγματα 100%, μπορεί να έχουμε κάνει λάθη, όμως τα πράγματα που άμα φταίω για κάτι δεν έχω πρόβλημα, είμαι άντρας, και άμα θέλει κάποιος να πει κάτι ή να κάνει πρόβλημα με μένα, εγώ δεν είμαι άντρας, δεν φοβάμαι τίποτα. Όμως όταν ακούς τα ράδια, και δεν ακούω πολλά και δεν διαβάζω πολλά, όμως όταν ο κόσμος του Ηρακλή λένε να μην ακούς γιατί λένε αυτό και αυτό και αυτό και δεν είναι αλήθεια, δεν είναι σωστά. Έχω ακούσει τόσα πολλά πράγματα που λένε άνθρωποι στα ράδια και, που δεν είναι σωστά, δεν έχουν τίποτα. Και ο κόσμος τους ακούει και τους πιστεύει. Και μπορεί να είναι, για budget, μπορεί να είναι πως πήγαμε αλλού για χρήματα, μπορεί να είναι πως πολλά πράγματα που δεν ξέρουν τι λένε. Ξέρουν τι λένε όμως, δεν είναι αλήθεια, και αυτά δεν τα έχω μάθει εγώ από τον Καναδά. Εμείς δεν είμαστε, δεν ακούγονται έτσι τέτοια πράγματα, γιατί όταν ένας άνθρωπος είναι στη εφημερίδα ή στο τηλεόραση ή στα ράδια, πρέπει να, άμα δεν ξέρει την αλήθεια σε κάτι, πρέπει να ρωτήσει τον άλλον άνθρωπο και να λέει σωστά πράγματα. Εδώ, ό,τι νομίζει θα φοβήσει το κόσμο, τα λένε. Και έτσι έχει πάθει όλη η Ελλάδα. Κάνουν τον κόσμο να φοβούνται και σιγά σιγά πεθαίνουμε. Και δεν έχουμε fake. Το είπα χτες το βράδυ αυτό. Ναι. Και δεν είναι καλό πράγμα για το λαό μας. Όχι μόνο για τον Ηρακλή, για τον λαό μας. Δεν είναι αυτά πώς πρέπει να είμαστε σαν κόσμο. Δεν μιλάω καλά τα ελληνικά, anyways. Πιστεύετε ότι όλα αυτά που ακούγονται, λέγονται, γράφονται, τα οποία θεωρείτε ότι σας αδικούν, σας στεναχωρούν, έχουν να κάνουν και με τα αποτελέσματα? Δηλαδή, αν ο Ηρακλής κέρδιζε και δεν είχε μόνο 10 βαθμούς, είχε 20 βαθμούς. Ίσως δεν ακουγόντουσαν αυτά. Έχει να κάνει με την ομάδα και την πορεία της στο πρωτάθλημα. Και αν αυτοί οι 10 βαθμοί σας στεναχωρούν πάνω από όλα εσάς τον ίδιο μέχρι στιγμής στο πρωτάθλημα. Γιώργο, δεν είναι όλα βαθμούς. Όταν κάποιος
να πάρει μια ομάδα ή να πάρει ένα business, θα πάει να χτυπήσει τις μετοχές, να τη ρίξει κάτω την ομάδα, να κάνει chaos, πώς το λένε στα ελληνικά. Χάος, ναι, χάος. Δεν είναι όλο βάθιμος. Η βάθιμη έχει και βάθιμος. Ο κόσμος θέλει να κερδίσει αμέσως. Κανένας δεν θέλει να κερδίσει πιο πολύ από εμένα. Εγώ πάντα δεν θέλω ούτε να χάσω ένα παιχνίδι. Όμως η αλήθεια είμαστε σε transition year. Μπορεί να πεις τι πάνε να πει transition. Μεταβατική περίοδος. Κάνουμε build, χτίζουμε, χτίζουμε μια ομάδα που βάζουμε τις βάσεις και μια μέρα θα είναι πάρα πολύ, δυνατή. Και μερικοί που δεν ξέρουν λένε βάλε τα χέρια σου στην τσέπη. Εγώ τα έχω βάλει στην τσέπη μου και είμαι έτοιμος να τα βάλω στην τσέπη μου. Όμως, άμα παίρνεις παίκτες, πρέπει να είναι πάρα πολύ καλοί και να κάνουν τη διαφορά. Και αυτό θέλω να κάνω τώρα. Και αυτό θα κάνουμε. Όμως, άμα παίρνεις παίκτες, έτσι να παίρνεις παίκτες, το παιδάκι ο Τσότρας ποτέ δεν θα παίρνει στον Ολυμπιακό στάδιο. Σαν τον Βέλιο που είχε παίξει εκεί μια φορά και έβαλε ένα γκολ. Το 1-1, ναι, το 2009. Του άλλαξε τη ζωή του. Αυτά πρέπει να κάνουμε και αυτά δεν θα γίνουν σε ένα χρόνο. Εγώ το δεύτερο χρόνο ξέρω θα είμαστε απίθανοι και το δεύτερο half θα είμαστε καλοί. Όμως το δεύτερο μισό αυτή τη σεζόν εννοείται, το half που είπατε. Πρέπει να είμαστε, να είναι patient ο κόσμος. Υπομονή. Και όταν μου λένε αυτός είναι σε ένα ράδιο και αυτός ο άλλος που θέλει να κάνει προβλήματα στην ομάδα έπινε καφέ με αυτόν και αυτός ο άλλος πάει στο ράδιο και λέει ψέματα. Ξέρω τι μου γίνεται. Δεν είναι όλα επειδή δεν κερδάμε. Και όλα αυτά που φωνάζει ο κόσμος και αυτοί που είναι μπαλμένοι προσπαθούν να μας βγάλουν τα μυαλά από το παιχνίδι μας. Είναι δύσκολο. Το μυαλό μας πρέπει να είναι στο παιχνίδι και πώς θα φτιάξουμε την ομάδα. Και άμα έρθουμε μαζί, το τελευταίο παιχνίδι που ήρθαμε μαζί, μπήκα μέσα, άκουγα τη θύρα 10 με δύναμη, ήταν όπως πέρυσι και ήξερα θα τους κερδίσουμε. Το 2-0 με τον Ατρόμητο λέτε. Ναι, ναι, μερικά όσο να είμαστε από πίσω από την ομάδα, μπορεί να μην τους κερδίσουμε γιατί έχουν περισσότερο ταλέντο από εμάς. Όμως εγώ είμαι happy Γιώργος γιατί ξέρω τι χρειάζεται να γίνει. Ένας καλός σύλλογος. Να ρωτήσω κάτι για αυτό που είπατε πριν από λίγο. Για τα πόσα λεφτά βάλατε, αν δεν βάλατε, αν βάλατε, που λένε πολλά και διάφορα. Σας ενοχλεί όλο αυτό που ακούγεται? Δεν έχει λεφτά ο Παπαθανασάκης, δεν βάζει λεφτά ο Παπαθανασάκης, είναι σφιχτός ο Παπαθανασάκης, δεν κάνει μεταγραφές ο Παπαθανασάκης. Όλα αυτά για την οικονομική σας δυνατότητα, για το αν μπορείτε να βοηθήσετε, δεν μπορείτε να βοηθήσετε, δεν κάνατε μεταγραφές ή οτιδήποτε άλλο, σας ενοχλούν, τα ακούτε αυτά? Γιώργο, δεν με ενοχούν πάρα πολύ γιατί εγώ ξέρω τι κάνω και εγώ μπορώ να φέρω πολλά χρήματα μέσα στην Ελλάδα τώρα και να είναι αλλιώτικα τα πράγματα. Όμως ποτέ δεν θα μάθουμε εμείς πώς να κάνουμε το ποδόσφαιρο. Okay, εγώ ήρθα στο ποδόσφαιρο για αγάπη, γιατί αγάπησα τη Θεσσαλονίκη, τον Ηρακλή και τον κόσμο. Όμως άμα πάθω εγώ κάτι, πάει η ομάδα να μαδευτεί, άλλος να βάλει χρήματα. Εγώ θέλω να την κάνω αυτή την ομάδα να ξέρουμε, χαλάμε ένα δολάριο, βιάζουμε ένα δολάριο. Τα χρήματα τώρα που θα χρειαστούν, θα τα βάλω εγώ τα χρήματα, ώσπου να πιαστεί η ομάδα. Όμως ο κόσμος δεν μπορεί να περιμένει να φάει και να χορέψει και ύστερα σπάμψουν τα dishes, πώς τα λένε, τα πιάτα, και να πει ποιος θα πληρώσει. Πρέπει να κάνουμε κάτι σωστό, να βάλουμε μπάσες, να αυτά που λέω για τα παιδιά της Ακαδημίας, να βάλουμε παιδιά σε νέα παιδιά, να κάνουμε κάτι σωστό όπως έχει κάνει η Ρώμα, όπως έχει κάνει η Μπαρσελόνα, οι καλύτερες ομάδες του κόσμου, αυτά έχουν κάνει και έχουν κάνει μπάσες. Και ύστερα έρχεται κάποιος και παίρνει ένα-δύο καλούς παίκτες που κάνουν τη διαφορά. Το ξέρω ότι χρειαζόμαστε και άμα κάποιος θέλει να βάλει τα λεπτά του στην τσέπη, εγώ δεν έχω πρόβλημα, μπορεί να έχει τη θέση μου, άμα αυτός θέλει να πάει να,
βάλει μερικά εκατομμύρια. Έχετε, έχετε βάλει πολλά περισσότερα από αυτά που περιμένατε ότι θα βάλετε αυτό τον 1,5 χρόνο στη Β' Εθνική πέρσι και τώρα στο ξεκίνημα της πρώτης εθνικής Super League. Ναι, είναι παραπάνω από ό,τι νόμιζα, γιατί έχουν και από το φεγγάρι, ούτε προλαβαίνουμε να μας έρχονται πράγματα που δεν τα πίστευα, και μερικά από αυτά τα πράγματα τα κάναμε και εμείς. Mm-hmm. Έρχονται ακόμα από το παρελθόν για πρώην ποδοσφαιριστές που, όπως η παράδειγμα ο Λόπεθ που είχε πάει τότε στη FIFA και είχε δημιουργήσει προβλήματα, έχετε τέτοια ακόμα εμπόδια μπροστά σας, έχετε τέτοια προβλήματα να αντιμετωπίσετε για πρώην παίκτες ή οτιδήποτε άλλο? Είναι Γιώργο, πολύ λίγα, όμως ακόμα ακούμε πράγματα που οι δικηγόρες μας τα δουλεύουν αυτά τα πράγματα. Έρχονται, εμείς παλεύουμε, κερδάμε ή τα φτιάχνουμε, θα τα φτιάξουμε όλα. Δεν θα έχουμε μεγάλα προβλήματα του χρόνου. Σιγά σιγά χρειάζεται. Είπατε πριν από λίγο για Ρώμα, για μεγάλες ομάδες της Ευρώπης, πώς χτίζονται, πώς δημιουργούνται, πώς έχουν ακαδημίες κτλ. Ισχύει ότι θα βρεθείτε στην Πορτογαλία για επαφές με την Μπενφίκα, ή στη Γαλλία για επαφές με την King Cup, ή στη Βραζιλία ακόμα για κάποιους ποδοσφαιριστές? Θα τα κάνετε αυτά τα ταξίδια? Ναι, θα τα κάνουμε 100%, γιατί ο Ηρακλής, θέλω τον Ηρακλή να τον ξέρει όλος ο κόσμος, και να κάνουμε, πώς το λένε στα ελληνικά, επαφές, ναι. Να δουλεύουμε μαζί, άμα έχουν ένα παίκτη, έχουμε εμείς παίκτες, ή μπορούμε να κάνουμε και παιχνίδια σκευόμενα με τους Γάλλους, άμα εμείς πάμε λίγο πιο ψηλά στους βαθμούς, να πάμε, γιατί στον Καναδά να παίξουμε MLS, έχουμε το Κιουμπέκ εκεί πέρα, είναι όλοι οι Γάλλοι εκεί πέρα, αυτό θα ήταν καλό αυτούς, και έχουμε και πολλούς Έλληνες στο Μοντρεάλ και στο Τορόντο και στη Νέα Υόρκη. Όμως δεν ξέρω αν μπορούμε να το κάνουμε αυτό το καλοκαίρι, ήθελα, όμως θα δούμε πώς θα πάει η ομάδα στο δεύτερο half. Mm-hmm. Πότε σκοπεύετε να κάνετε αυτά τα ταξίδια, Πορτογαλία, Γαλλία, Βραζιλία? Στις 19 φεύγουμε για τη Γαλλία. Mm-hmm. Πορτογαλία περιμένω να μου πούνε, μπορεί να πάω και αυτή την εβδομάδα ή σε δύο, όταν τελειώσουν τα break. Ναι, η διακοπή. Αυτά τα ραντεβού, κύριε Παπαθανασάκη, είναι για τις σχέσεις που θα αναπτύξετε με αυτές τις ομάδες, ή για να δείτε και κάποιους ποδοσφαιριστές που ίσως δούμε από τον Ιανουάριο και μετά στον Ηρακλή? Και τα δύο, Γιώργο. Και τα δύο. Πάμε να δούμε πώς μπορούμε να κάνουμε τον Ηρακλή πιο γερόνε, πιο professional, πώς δουλεύουν τα γραφεία τους, το γήπεδο τους, και να δούμε, πάντα να δούμε για παίκτες. Τώρα βέβαια το έχετε ακούσει αυτό πάρα πολλές φορές και από πολλούς. Για ποιο λόγο ο Σπύρος Παπαθανασάκης να κάνει αυτά τα ταξίδια και να βλέπει ο ίδιος παίκτες και να μην τα κάνει ένας τεχνικός διευθυντής που δεν υπάρχει στην ομάδα? Ποια είναι η απάντησή σας γι' αυτό? Αυτή τη στιγμή εγώ πιστεύω στον εαυτό μου. Ήμουν προπονητής, έχω πάει εναντίον της μεγαλύτερης ομάδας του κόσμου όταν ήμουν προπονητής, και δεν θα κάνει το δικό μου μάτι λάθος. Εμείς ακόμα πληρώνουμε παίκτες που ποτέ δεν μπορούσαν να παίξουν βήτα, και ακόμα και είχαν bonuses να μπουν στο Super League, και οι παίκτες μπήκαν στον Ηρακλή κάπως. Αυτή τη στιγμή θέλω να δω εγώ παίκτες, θέλω τον προπονητή να τους δει, θέλω τον κύριο Σιντελίνη να τους δει, και θέλω τον Θόδωρο να, με το budget, το υλογιστό, να δούμε πού είμαστε και πόσα μπορούμε να πληρώσουμε. Mm-hmm. Ο τεχνικός διευθυντής, όταν βρω κάποιον που πιστεύω είναι πάρα πολύ σωστός και μπορεί να βοηθήσει τον Ηρακλή, και θα το κάνουμε και αυτό, όμως αυτή τη στιγμή δεν έχω βρει κάποιον που έχουμε άλλα προβλήματα. Τι θέλετε να έχει αυτός ο τεχνικός διευθυντής για να πείτε αυτόν θέλω, αυτός μου αρέσει να έρθει στον Ηρακλή? Τι πρέπει να έχει αυτός ο τεχνικός διευθυντής? Γιώργο, όταν τον πάρουμε θα σου πω.
Ναι, τότε θα μάθουμε όλοι. Και ο λόγος για τον οποίο δεν έχετε πάρει ακόμα τεχνικό διευθυντή στην ομάδα είναι γιατί γίνανε κάποια πράγματα πέρσι με τον κύριο Μυροφοδίδη και αυτά που μόλις μας είπατε για παίχτες, για συμβόλαια. Δεν έχετε εμπιστοσύνη πλέον σε κάποιον για αυτό το πόστο. Ίσως είναι και αυτός ένας λόγος, ή κάνω λάθος? Γιώργο, τελείωσε το δικαστήριο με αυτό το ζήτημα. Ναι, όχι, το ξέρω. Απλά μιλάω για την εμπιστοσύνη. Αν έχετε μπει σε αυτή τη λογική, ότι επειδή γίνανε κάποια πράγματα πέρυσι, πλέον δυσκολεύεστε να εμπιστευτείτε κάποιον άλλον για το συγκεκριμένο πόστο ή και για άλλα πόστα στην ομάδα. Εγώ, Γιώργο, θα σου το πω ξανά. Αγαπάω τον Ηρακλή και θέλω κάθε φορά που κάνουμε κάτι να είναι για το καλό Ηρακλή. Και ώσπου να βρω άνθρωπους να το αισθάνομαι στην καρδιά μου και να είναι professional, δεν γίνεται τίποτα. Σιγά σιγά θα δυναμώσουμε και τα γραφεία και την ομάδα και ο Ηρακλής θα είναι πάρα πολύ καλή club. Έχετε αποφασίσει αυτό για τη στελέχωση του γραφείου να τα οργανώσετε, όπως είπατε πριν από λίγο? Έχετε εντοπίσει κάποιους ανθρώπους για να μην πέφτουν πάρα πολλά στο Θόδωρο Παπαδόπουλο, για παράδειγμα, να είναι στα γραφεία, να είναι εκπρόσωπος Super League, να κάνει πολλά και διάφορα, να είναι αντιπρόεδρος, να μοιράσετε ρόλους μέσα στην ομάδα, να έρθουν και άλλοι μέσα στα γραφεία της ΠΑΕ? Το έχετε σκεφτεί, και αν έχετε μπει στη διαδικασία να βρείτε τέτοιους ανθρώπους για συνεργασία? Μιλάμε με κάποιον αυτή τη στιγμή και δεν έχουμε, μιλάμε γιατί χρειαζόμαστε τη βοήθεια. Άρα θα περιμένουμε εξελίξεις κάποια στιγμή στο μέλλον, έτσι, από αυτές τις επαφές που έχετε κάνει. Αυτές τις μέρες που είπατε νωρίτερα, πάω λίγο στην πρώτη κουβέντα που είχαμε με αυτά που έχουν υποθεί. Το τελευταίο τριήμερο είχε κυκλοφορήσει ότι χθες το βράδυ θα γίνει μια μεγάλη αποκάλυψη για σας, ότι θα ακούσουμε βόμβες, θα πάθουμε σοκ, θα ακούσουμε πράγματα τα οποία έχουν να κάνουν με εσάς, με παιχνίδια, με τον κύριο Πυρούνια ή οτιδήποτε άλλο. Παρακολουθώντας την εκπομπή, διαπιστώσαμε όλοι μας ότι δεν συνέβη κάτι τέτοιο. Και μάλιστα αποδείχθηκε μέσω και των συνομιλιών και όσα είπε ο κύριος Πυρούνιας, ότι δεν έχετε κάνει επαφή με τον κύριο Μαρινάκη, δεν έχετε κάνει επαφή με τον κύριο Μελισανίδη και ότι το ραντεβού, τα όποια ραντεβού κάνατε το καλοκαίρι με τον κύριο Πυρούνια ήταν γιατί σας τον είχε συστήσει κάποιος φίλος σας από τον Καναδά. Θα ήθελα λίγο το σχόλιο σας για όλη αυτή την ιστορία που έγινε πέρυσι με τον κύριο Πυρούνια και για αυτές τις τελευταίες μέρες πώς το ζήσατε εσείς που ακούσατε όλο αυτό το θόρυβο για την μεγάλη αποκάλυψη που θα αφορούσε εσάς και τον Ηρακλή. Γιώργο, παρακαλώ. Τι σου είπα εγώ προτού έγινε αυτό το πράγμα? Όλοι σας εσείς είχατε φρικιάσει για αυτό το ζήτημα. Εγώ σου είπα, η μάνα μου είναι ζωντανή και ποτέ δεν θα χαλάσω το όνομα της μάνας μου, της οικογένειας μου και το Ηρακλή. Ό,τι να λένε, εγώ δεν με νοιάζε χτες το βράδυ, γιατί είχα δικηγόρους έτοιμους και άμα λέγανε κάτι που δεν ήταν σωστό, θα τους τρώγαμε σήμερα. Εγώ πάντα όταν ήρθα στον Ηρακλή είπα ποτέ δεν θα κάνω κάτι που δεν είναι στο καλό του Ηρακλή ή δεν είναι σωστό πράγμα. Εγώ δεν με νοιάζει τι λέει ο κόσμος και τι κάνει ο κόσμος. Άμα εγώ θέλω να πάω να μιλήσω του Ρώσου ή του Μαρινάκη ή του Αλαφούντο, τώρα δεν ξέρω για αυτόν τον Αλαφούντο γιατί με έβαλε στην τηλεόραση, όμως το Μελισανίδη, εγώ θα κάνω αυτό που είναι καλό για τον Ηρακλή και πρέπει να μιλάμε σε κόσμο ή ποτέ δεν θα μάθουμε τι γίνεται. Εγώ είμαι από τον Καναδά και πρέπει να μάθω σε τον κόσμο. Γι' αυτό μιλάω στον κόσμο και λένε μιλάς πολύ, είσαι πρόεδρος να μην μιλάς. Πώς θα μάθω τι μου γίνεται και πώς θα μάθω την Ελλάδα? Πήγαμε στον Ολυμπιακό και ένας με χαιρέτησε σε ένα παίχτη και του λέω αυτός είναι που δεν ήταν σωστό στο γήπεδο. Σήμερα αυτός που δεν είχε πολλά μαλλιά. Σήμερα γράφουνε πως του ρώτησα πόσα λεπτά θέλει να έρθει στον Ηρακλή. Τέτοια πράγματα εγώ δεν τα έχω δει ποτέ μου. Όλοι είναι τρέλα εδώ πέρα. Εγώ, ο Ηρακλής είναι στην καρδιά μου και ο κόσμος δεν χρειάζεται να σκέβεται όπως σκεβότανε εχθές το βράδυ. Ή θα με πιστέψουνε ή δεν θα με πιστέψουνε.
Και δεν θα κάνουμε εγώ κάθε φορά που ανοίγει το στόμα του κάποιος να μας... Το μυαλό μας πρέπει να είναι πώς θα φτιάξουμε τον Ηρακλή, όχι να σκεφόμαστε όλους αυτούς. Δεν έχω δει ποτέ τέτοια πράγματα σε όλο τον κόσμο. Επειδή ζούμε στην Ελλάδα και επειδή ξέρετε ότι σκεφτόμαστε διαφορετικά και πονηρά και περίεργα για το ελληνικό ποδόσφαιρο, γιατί έχουν γίνει πάρα πολλά, κύριε Παπαθανασάκη, σε αυτή τη χώρα και σε αυτό το άθλημα. Από τότε που ήρθατε στη Θεσσαλονίκη για τον Ηρακλή, σας έχει πλησιάσει κάποιος να σας πει «Ελάτε μαζί μου, εγώ θα σας βοηθήσω, ελάτε με τη δική μου ομάδα, να είμαστε μαζί, να είμαστε κοντά, να είμαστε σύμμαχοι» ή οτιδήποτε? Γιώργο, καλό είναι να το ακούσει ο κόσμος αυτό. Ακούω το Γιώργο. Θέλω να σου πω κάτι. Όταν ήμουν μικρό παιδί και πήγαινα στην εκκλησία και στο ελληνικό σχολείο, είδα ένα έργο με τους 300 Σπαρτιάτες. Και όταν πεθάνανε αυτοί, εγώ έκλαιγα σαν μωρό. Και ήμουνα μικρό παιδί. Την αγάπη και πώς αισθάνομαι για την Ελλάδα είναι απίθανο. Και πώς νομίζω ήταν η Ελλάδα και πώς είναι η Ελλάδα. Όλοι αυτοί όμως είναι... Δεν έχω δει τέτοιο πράγμα στη ζωή μου. Κοτσομπόλιδες κάνουν τον άντρα. Δεν είναι άντρες αυτοί. Έρχονται και μας λένε, ξέρεις, μου έχουν ευθεί. Δεν θέλω τώρα να λέω πολλά στα ράδια. Πολλοί μου έχουν ευθεί ή μιλάνε σε κάποιον ότι να μου μιλήσει εμένα. Και ξέρεις, εμείς μπορούμε να κάνουμε αυτό και μπορούμε να κάνουμε αυτό. Εγώ τα άκουγα πέρυσι από τους δικούς μου αυτά. Και αυτοί δεν είναι με εμάς. Δεν θέλω τη βοήθεια από κανέναν. Εγώ ήμουν αθλητής, ήμουν προπονητής. Και άμα κερδίσουμε παιχνίδια, εμείς θα τα κερδίσουμε. Δεν θα μας τα δώσει κανένας. Και δεν νομίζεις μας έχουν φάει πέρυσι μερικά παιχνίδια. Εγώ ποτέ δεν έχω πει τίποτα για αυτό το ζήτημα. Όμως εγώ θέλω εμείς να δουλέψουμε, να γίνουμε καλή ομάδα και να μην χρουστάμε τίποτα σε κανέναν. Και έτσι θα είναι ο Ηρακλής, ώσπου εγώ να είμαι εδώ. Είμαι σίγουρος ότι δεν είστε ικανοποιημένος από τους 10 βαθμούς που έχει η ομάδα. Πιστεύετε ότι μετά τον Γενάρη θα δούμε κάτι καλύτερο και θα δούμε μια ομάδα διαφορετική, βελτιωμένη, με τις μεταγραφές που θα γίνουν, με την όποια ανανέωση έχει η ομάδα, κάποιοι παίκτες ίσως φύγουν, κάποιοι παίκτες ίσως έρθουν, θα δούμε ένα καλύτερο Ηρακλή από τον Γενάρη και μετά, στο δεύτερο μισό? Γιώργο, και από τώρα βλέπεις σιγά σιγά ένα καλύτερο Ηρακλή, γιατί στρώνουμε λιγάκι, όπου τα παιδιά παίρνουν παιχνίδια. Τα περισσότερα παιδιά δεν είχαν παίξει Super League. Of course θα φέρουμε κόσμο, παίκτες να βοηθήσουν την ομάδα και να είμαστε καλύτερη ομάδα. Αυτό κάθε μέρα προσπαθούμε να δούμε πώς θα την κάνουμε καλύτερη την ομάδα. Και θα την κάνουμε καλύτερη. Να απαντήσετε και κάτι για το οποίο αιωρείτε εδώ και πάρα πολλούς μήνες. Για το αν έκανε ή δεν έκανε μεταγραφές ο Ηρακλής, η ΠΑΕ, ο Σπύρος Παπαθανασάκης. Θέλατε να κάνετε περισσότερες μεταγραφές και δεν κάνατε, δεν προλάβατε, δεν μπορούσατε, ήρθαν οι παίκτες που θέλατε, χάθηκαν κάποιοι παίκτες που θέλατε να φέρετε, όπως ο Κλέιτον για παράδειγμα. Τι ακριβώς έγινε το καλοκαίρι? Γιατί όλους αυτούς τους μήνες ακούμε πολλά και διάφορα για τις μεταγραφές που έγιναν, που δεν έγιναν. Καλό είναι να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Να σου πω, Γιώργο, όπως ήθελα να γίνουν τα πράγματα, δεν γίνανε. Το κακό έγινε, όπως δεν είναι τόσο κακό, όμως έπρεπε να είχαμε λιγότερους και καλύτερους παίκτες. Οι παίκτες μας είναι εντάξει. Ήτανε δύο παίκτες που μου άρεσε να τους είχαμε αυτή τη στιγμή, θα κάνανε μεγάλη διαφορά και δεν έγινε. Όμως αυτό μπορεί να είναι κάτι που ο κόσμος θα πει έπρεπε να το είχαμε αυτό. Όμως αυτή τη στιγμή, for the long run, πώς το λένε στα ελληνικά, long run. Για το μακρύ δρόμο, δεν ξέρω τι θέλετε να για πείτε. Για το μακρύ αυτό. Δρόμο, για χρόνια που θα έρθουν, ναι. Παίρνουν ευκαιρία μικροί παίκτες. Και όταν έρθουν παίκτες που μπορούν να κάνουν μεγάλη διαφορά, οι δικοί μας θα είναι έτοιμοι να παίξουν τόσο ψηλά. Ο Βέλιος είναι πολύ ωραίος παίκτης. Πόσες μπάλες έχει πάρει όμως? Πολύ λίγες. Οκ, okay, so οι δικοί μας σιγά σιγά θα μπορούν να του δώνουν μπάλες.
Και άμα φέρουμε έναν δίπλα του ή από πίσω του ή στα πλάια ή στα μίτια, στα χαφ και μπορεί να του δώσει περισσότερες μπάλες, θα βάλει περισσότερα γκολ ο άνθρωπος. So, τι να σου πω, έγινε όπως βγήκαμε και χάσαμε παιχνίδια και πήγαμε λίγο κάτω όμως. Θα μπορούσατε λέτε να γίνει κάτι πολύ καλύτερο το καλοκαίρι όμως, με τις μεταγραφές. Θα σου πω κάτι Γιώργο, δεν είμαστε πολύ μακριά από όλους τους άλλους. Είμαστε εκεί ένα-δύο παιχνίδια και τους φτιάσαμε όλους και τους δώσαμε head start, πώς το λένε στα ελληνικά. Θα να τρέχουμε ένα 100 μοίρες και να τους πούμε πηγαίνετε 10 μοίρες μπροστά μας και έλα αρχινήσουμε να τρέχουμε. Τους δώσαμε head start. So, μερικές φορές γίνονται τα πράγματα for a reason. Πώς το λένε αυτό στα για ένα λόγο, για ένα λόγο, ναι. Και πιστεύω στο τέλος ο Ηρακλής θα είναι καλός και οι παίκτες που έχουμε τώρα θα δυναμώσουν και δεν θα δεις πόσο καλύτεροι θα είναι. Να τολμήσω κύριε Παπαθανασάκη να ρωτήσω πόσες μεταγραφές θα γίνουν τον Ιανουάριο ή ακόμα δεν έχετε αποφασίσει μαζί φαντάζομαι με τον προπονητή στις συναντήσεις που έχετε κάνει. Για πόσους παίκτες θα δούμε φέτος, θα δούμε το Γενάρη στον Ηρακλή. Γιώργο, εμείς κοιτάμε τώρα παίκτες σε μερικές θέσεις που θέλουμε. Είναι δύσκολο το Ιανουάριο, όμως θα τους δούμε τους παίκτες. Άμα δεν πάρουμε αυτούς που έχουμε τώρα, κοιτάμε, θα πάρουμε άλλους όμως, γιατί πολλά συμβόλαια τελειώνουν τον Ιούνιο. So, για τον Ιούνιο θα τους υπογράψουμε τώρα να τους έχουμε ή θα περιμένουμε να δούμε αν μπορούμε να πάρουμε καλύτερους. Όμως τώρα δουλεύουμε να δούμε πώς μπορούμε να πάρουμε και άμα χρειαστούμε να πληρώσουμε, θα πληρώσουμε να πάρουμε κάποιον το Δεκέμβριο που τελειώνει τον Ιούνιο. Υπάρχει περίπτωση δηλαδή να έρθουν και δανεικοί ποδοσφαιριστές, by loan, στην ομάδα από κάποιες άλλες ομάδες. Θα σου πω, θα έρθουμε πίσω από τη Γαλλία. Άρα αυτά τα ταξίδια που είπατε πριν μπορεί να έχουν και τέτοιες ειδήσεις να μας δώσουν. Εγώ θέλω οι παίκτες να είναι δικοί μας και μπορούμε να μοιράσουμε, ας πούμε άμα τον πουλήσουμε, να τα μοιράσουμε μια ομάδα και δεν με νοιάζει ποια είναι η ομάδα. Το ξέρω οι δικοί μας δεν τους αρέσουν μερικές ομάδες. Άμα μπορούμε εγώ να κάνω τον Ηρακλή Γερόνε, θα δουλέψουμε όποιον αν είναι, όμως εγώ θέλω να τον πληρώσω. Και άνθρωποι που τελειώνουν τον Ιούνιο μπορεί να μην χρειαστούμε να πληρώσουμε πολλά το Δεκέμβριο να πάρουμε κάποιον ή να τα βρούμε κάπως. Μάλιστα. Θέλω και να σας ευχαριστήσω για όλη αυτή την ώρα που είστε στον αέρα και τα λέμε και μας ακούει πάρα πολλοί κόσμος. Έχω και μηνύματα, θα διαβάσω σε λίγο. Να μας πείτε λίγο για τα οικονομικά, αν θέλετε φυσικά, να μας πείτε για τα οικονομικά της ομάδος. Έχετε εξοδέψει χρήματα, έχετε δώσει χρήματα, έχετε βάλει το χέρι στην τσέπη. Χρήματα στην ομάδα έχουν έρθει. Από χορηγίες, από διαρκείας, από σπόνσορες, από εισιτήρια στα παιχνίδια. Είστε ικανοποιημένος από αυτό ή απλά δίνετε χρήματα δικά σας και περιμένετε κάποια στιγμή να έρθουν έσοδα. Δεν περιμένω να έρθει τίποτα πίσω. Το κάνω επειδή σ' αγαπάω τον Ηρακλή. Ενώ αν έχετε κάποια βοήθεια από χορηγούς, από τα διαρκείας, από τα ειστήρια, από το οτιδήποτε. Η αλήθεια, Γιώργο, δεν ξέρω πώς είναι οι άλλες ομάδες, όμως είναι πολύ δύσκολο. Το budget που μου κάνανε έχει πέσει πάρα πολύ από το καλοκαίρι που κάναμε budget. Πιστεύαμε παραπάνω λεπτά στο γήπεδο. Πιστεύαμε παραπάνω λεπτά, Το budget εννοείται τα έσοδα που θα είχατε από την ομάδα, από εισιτήρια και οτιδήποτε άλλο. Αυτό εννοείται budget, όχι το budget της ομάδας. Ναι, είναι κάτω, όμως δεν μπορώ να πω κάτι, γιατί όταν μια ομάδα δεν κερδάει όλα τα παιχνίδια, ο κόσμος δεν αισθάνεται να πάει να υποστηρίξει αυτή την ομάδα, όμως... Εγώ πιστεύω είναι λάθος αυτό, γιατί όταν η ομάδα είναι κάτω, τότε χρειαζόμαστε τον κόσμο να σηκώσει τα παιδιά, γιατί με κάθε βαθμό που παίρνουμε, παίρνουμε περισσότερα χρήματα από τη Νόβα, με κάθε
βοήθεια που βάζει ο κόσμος στην ομάδα, μπορεί να πάρουμε, μπορεί να πάρουμε έναν πολύ πολύ καλύτερο παίχτη. Όπως σκευόμαστε μερικές φορές, άμα θέλουμε να βοηθήσουμε την ομάδα μας, πρέπει να είμαστε... θυμάστε το παιχνίδι της Λάρισσας πέρυσι. Το τελευταίο αγωνιστική, το 0-1 λέτε. Το που χάσαμε. Που έχασε το πέναλτι ο Περόνης στο τέλος. Ναι. Και όλοι τρελαθήκανε. Ναι, βέβαια. Κανένας δεν τρελάθηκε περισσότερο από μένα. Και εγώ το αισθανόμουν αυτά, ήταν ένα μεγάλο πρόβλημα και τρελάθηκα όμως. Η αλήθεια είναι, δεν θυμάμαι άμα είδες τι έγραψα. Τώρα πρέπει να κάνουμε το αντίθετο από τι αισθανόμαστε και να στηρίξουμε την ομάδα. Και μπήκαμε στο Super League. Δεν ήταν εύκολο. Τώρα άμα θέλουν ο κόσμος του Ηρακλή... πέρυσι λέγανε πρέπει να πάμε στο Super League προτού βοηθήσουμε, προτού έχει πολύ κόσμο ο Ηρακλής. Όμως τώρα τι περιμένουμε να κάνουμε, να πάμε στο Champions League? Όταν πάμε στο Champions League δεν χρειαζόμαστε κανένα αρτί στο γήπεδο. Άμα αγαπάει κάποιος την ομάδα, δεν είναι εκεί όταν μόνο κερδάνε. Είναι εκεί να τους υποστηρίξουμε τώρα. Τα παιδιά μας πήγανε στον Ολυμπιακό και είμαστε μόνοι μας. Αυτή ήταν... ωραίο στάδιο, τα είχαν όλα αυτοί. Mm-hmm. Και εμείς πήγαμε σαν να είμαστε μόνοι μας και ήθελαμε να παίξουμε για τον κόσμο μας. Όμως αυτοί είχαν περισσότερο ταλέντο, περισσότερη πείρα, έχουν τρεις ομάδες. Μία ημέρα ο Ηρακλής θα πάει σε αυτό το στάδιο και ποτέ δεν θα χάνουμε παιχνίδια. Όμως τα παιδιά παίξανε, χρειάζονται τον κόσμο να τους βοηθήσει τώρα και να βοηθήσει την ομάδα. Είχατε πει, θυμάμαι το καλοκαίρι, για τη χορηγία που μπήκε στην φανέλα. Για το πάμε στοίχημα, ότι όταν βλέπω λεφτά στο τραπέζι, απλώνω το χέρι και τα παίρνω. Και είχατε εξηγήσει τότε για εκείνη τη συμφωνία με το πάμε στοίχημα. Αν είστε ικανοποιημένος από αυτή τη συμφωνία και τα χρήματα που έχουν έρθει στον Ηρακλή, και αν έχουν έρθει και κάποια άλλα χρήματα από χορηγίες, όπως με την Turkish Airlines για παράδειγμα, ή με κάποιες άλλες χορηγίες που έχει τώρα η ομάδα. Έχουν έρθει κάποια χρήματα στα ταμεία της ΠΑΕΡΑΚΛΗΣ? Έχετε πάρει βοήθεια από αυτό, από τις χορηγίες? Γιώργο, θυμάσαι πως σας είπα όταν τα λεπτά είναι στο τραπέζι μερικές φορές πρέπει να τα πάρεις. Ναι. Πρέπει να τα πάρεις. Εμείς τα πήραμε και ο κόσμος λέει τι πήγανε και πήρανε τόσο λίγα. Αυτή τη στιγμή και το νέο χρόνο δεν θα είναι τόσο λίγα. Μεγαλώσανε, δεν μπορώ να σας πω τίποτα άλλο και μερικές φορές είναι να κάνεις την γνωριμία, να μιλήσεις, να ξέρουν πως θέλεις να κάνεις σοβαρά πράγματα, να φτιάξεις τη Μίκρα, να κάνεις πράγματα και αυτή η εταιρεία βοηθάει. Άλλα χρήματα έχετε πάρει πέρα από το πάμε στοίχημα? Άλλα χρήματα έχουν έρθει στην ομάδα από Turkish Airlines, όπως είπα πριν, και από οτιδήποτε άλλο, κάποια άλλη χορηγία? Αυτή τη χορηγία που μιλάγαμε τώρα, ναι, είμαι πολύ ευχαριστημένος και ήταν πολύ έξυπνο πράγμα που κάναμε και πήγαμε με αυτούς. Mm-hmm. Και άλλες χορηγίες έχουν έρθει, όμως είναι μικρές, γιατί τώρα κάνουμε την γνωριμία και αυτά θα μεγαλώσουν. Τώρα αυτή τη στιγμή μιλάμε να ανοίξουμε ένα γραφείο μόνο να κάνει χορηγίες. Να ασχολείται αποκλειστικά με αυτό και την ομάδα, λέτε? Ναι, μερικές φορές πρέπει να πληρώσεις να βιάλεις χρήματα, να βάλεις χρήματα να βιάλεις χρήματα. Και τώρα τώρα μιλάμε σε ένα παιδί που θα οργανώσει αυτό με τα παιδιά που έχουμε εμείς. Mm-hmm. Κάτι τελευταίο για την ομάδα. Φέτος με τι θα μένατε ευχαριστημένος για το πρωτάθλημα, και αν είναι στο μυαλό σας και το κύπελο, καθώς πέρυσι στο κύπελο Ηρακλής έφτασε πολύ κοντά στο να πάει σε ένα τελικό? Αν σκέφτεστε και αυτό για φέτος. Τι θα ήμουν ευχαριστημένος? Ναι. Για φέτος, έτσι. Πρώτος πέντε. Πρώτος πέντε? Ναι. Μπορεί ο Ηρακλής, πιστεύετε? Γιατί είναι αρκετά πίσω. Εννοώ στη βαθμολογία. Γιώργο, άμα εγώ του προπονητή του έχω πει σε παρακαλώ προσπάθησε αυτό το χαφ, αυτό το
το πρώτο 15 παιχνίδια να είσαι 7η θέση. Και ύστερα μαζί θα τα κάνουμε αυτά που πρέπει να κάνουμε. Είναι δύσκολο γιατί χάσαμε πολλοί πόντους. Mm-hmm. Όμως, κοίτα τα παιχνίδια που χάσαμε. 1-0, 1-0, 2-2, 3-3. Με λίγη βοήθεια μπορούμε αυτά να τα κάνουμε παιχνίδια που μπορούμε να κερδίσουμε. Ο κόσμος λέει πρόσεξτε να μην παίξετε. Το μυαλό μου δεν σκέφτεται έτσι. Το μυαλό μου είναι να προσπαθήσουμε να είμαστε στις 5. Mm-hmm. Αυτό θέλω εγώ. Για το κύπελο κάνετε σκέψεις? Και ό,τι γίνει έγινε. Για το κύπελο είπα του προπονητή κεφάλια πάνω, φτιάχνεις ομάδα, θα πάρουμε παίκτες, να βοηθήσουν τους παίκτες που έχουμε και ό,τι πέρυσι μπορούσαμε να κερδάγαμε, το παιχνίδι της στην Ξάρτη ήταν, δεν έπρεπε, anyways, δεν θέλω να πω πολλά, δεν είπα πολλά για το δεύτερο παιχνίδι γιατί ήθελα εγώ να μπω στο Super League, το κύπελλο ήταν δεύτερο πράγμα στο μυαλό μου. Έχουμε καλή ευκαιρία γιατί μια μεγάλη ομάδα μπορεί να παίξει άλλη μεγάλη ομάδα, να χάσει, να μην είναι όλες οι καλύτερες ομάδες εκεί. Όμως πρέπει να βγούμε το πρώτο γύρο που πιστεύω θα βγούμε και ύστερα δεν είναι κάτι που δεν μπορούμε να κάνουμε. Mm-hmm. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ. Μιλάμε περίπου μία ώρα. Περίπου, λιγότερο από μία ώρα. Είπαμε αρκετά. Δεν ξέρω αν θέλετε να συμπληρώσετε κάτι, να πείτε στον κόσμο που μας ακούει, του Ηρακλή, που όλα αυτά τα λεπτά σας ακούει πάρα πολύ προσεκτικά. Γιώργο, θα μου άρεσε μόνο την καρδιά μου να δω τον κόσμο μας δίπλα στην ομάδα μας με το Παναθηναϊκό. Εγώ πιστεύω αυτή η ομάδα και ο Ολυμπιακός είναι πάρα πολύ γερές ομάδες και θέλω να πάμε να τους παίξουμε. Mm-hmm. Να τους παίξουμε και θα ήταν καλό να ο κόσμος να ήταν εκεί και μου άρεσε να γεμίσει το γήπεδο. Και τα άλλα θα τα φύγει, άμα ο κόσμος τι, τα άλλα θα τα κάνουμε εμείς, όμως χρειαζόμαστε patience. Υπομονή. Δύσκολη λέξη αυτή, κύριε Παπαθανασάκη, για τον κόσμο. Δύσκολη λέξη, γιατί πέρασε πάρα πολλά τα τελευταία 4 χρόνια που δεν ήταν η ομάδα στη Σούπερ Λίγκα και ξέρετε πολύ καλά ότι θέλει χαρές. Θέλει νίκες, θέλει επιτυχίες. Σίγουρα από τη μια στιγμή στην άλλη δεν είναι εύκολο να γίνει. Αλλά ο κόσμος του Ηρακλή είναι απαιτητικός και θέλει χαρές. Εγώ, Γιώργο, όλοι μας θέλουμε. Όλοι μας θέλουμε χαρές και περασμένη εβδομάδα που είχα στενοχωρηθεί πάρα πολύ και δεν αισθανόμουν καλά, ήμουν στην Αθήνα και θα ερχόμουν πίσω και κάτι είχε γίνει που είναι άλλωστη η γυναίκα μου, της λέω τι θέλεις να κάνω, γιατί την είδα δεν ήταν καλά καθόλου, είχε κάνει τεστ mm-hmm. για κάτι που έχει και μου λέει ποτέ δεν τα παρατάμε, είμαστε Ηρακλής. Και εγώ θέλω χαρές. Και η χαρά μου είναι να βλέπω τον κόσμο, να είμαστε μαζί, να σηκώσουμε αυτή την ομάδα να είναι μια γερή ομάδα όπως πρέπει να είναι. Δεν μπορεί ο κόσμος να περιμένει να πάμε Champions League πρωτούρτη έξω και κάνει παλαμάκια. Τότε αυτοί να κάτσουν σπίτι. Ο κόσμος που αγαπάει την ομάδα πρέπει να είναι εκεί και να μας υποστηρίζει. Και αυτοί οι βλάκες στα ράδια που λένε βλακίες πρέπει να τους βάζουμε στη θέση τους. Γιατί κανένας δεν πρέπει να μιλάει για τον Ηρακλή bullshit. Νομίζω η αλήθεια είναι αυτή που θα βάζει τον οποιοδήποτε στη θέση του αν λέει κάτι κόντρα στην ομάδα. Γιώργο, τελευταίο πράγμα. Ναι. Άμα μ' άφηνες να έπινα ένα ποτηράκι κρασάκι, θα ήμουν λίγο πιο relaxed αυτή τη στιγμή και δεν θα ήμουν... Μια χαρά. Μιλάμε πάρα πολλά λεφτά και νομίζω ότι ο κόσμος άκουσε πολλά και ενδιαφέροντα. Σας ευχαριστώ πολύ που απαντήσατε σε όλες τις ερωτήσεις, που τα λέμε περίπου μία ώρα εδώ στον αέρα. Να είστε καλά.
Καλό βράδυ σας εύχομαι, κύριε Παπαθανασάκη. Respect, ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ.